Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Offside το Νέαρο, όπου και σήμερα θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Θα δούμε αν έρχονται υποχρεωτικοί εμβολιασμοί στην Κύπρο, καθώς ζήτησαν γνωμάτευση ο Υπουργός Υγείας από τον Γενικό Εισαγγελέα. Ας τα ακούσει η Κύπρος, καθώς αύριο μεταβαίνει ο Πάπας για δύο μέρες. Επίσης, θα δούμε αν οι ενεμβολίαστοι θα δικαιούνται να πηγαίνουν σε γάμους και βαφτίσια. Ακολούθως, θα συνδεθούμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον σκηνοθέτη Πάρη Ερωτοκρήτου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τη θεατρική παράσταση Red Sky Morning. Θα πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με τον Στέλιο Στυλιανού για να μας δώσει την εικόνα από την επικαιρότητα. Στέλιο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ξένια. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Να κάνουμε αρχή, Ξένια, με το εάν έρχονται τελικά οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί στην Κύπρο. Καθώς φαίνεται το Υπουργείο Υγείας να έχει ζητήσει γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα. Να αναφέρουμε αρχικό ότι σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας μετά την απειλή της μετάλλαξης Ομικρόν. Μετά τα μέτρα που θα κλειδώσουν στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως πληροφορούμαστε, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε ήδη γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη κατά πόσο είναι εφικτός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στην Κύπρο. Όπως ανέφερε η ανώτερη αρμόδια πηγή στην Offside, δεν θα γίνουν βιαστικές ενέργειες, αλλά θα πάμε βήμα-βήμα. Αναμένουμε τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και ανάλογα θα πράξουμε. Να πούμε ότι η γνωμάτευση αναμένεται να σταλεί στο Υπουργείο τις επόμενες μέρες. Η ίδια πηγή είπε πάντως ότι δεν συζητήθηκε τίποτα ακόμα για υποχρεωτικό εμβολιασμό σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών ή ηλικίες όπως ηλικιωμένους και τρόφιμους σε γεροκομεία και επαγγελματίες υγείας. Θα πούμε, ξέρουμε ότι χθες η Ελλάδα έχει ανακοινώσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα άτομα άνω των 60 ετών, ενώ για όσους δεν θα το πράξουν θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε και στο ότι η Κύπρος μπαίνει σε κλειό ασφαλείας, καθώς έρχεται ο Πάπας. Ακριβώς, να περάσουμε στην επίσκεψη του Πάπα, καθώς σε πλήρη κοινοποίηση βρίσκεται η αστυνομία Κύπρου με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπα Φραγκίσκου και της συνοδείας του στην Κύπρο μεταξύ 2 και 4 Δεκεμβρίου 2021. Εδώ και αρκετές μέρες στο αρχηγείο αστυνομίας υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασιών ώστε η ασφάλεια του Πάπα να βρεθεί στο υψηλότερο σημείο. Αφού η αστυνομία δίνει εξετάσεις αυτές τις μέρες, στο καθήκον θα βρεθούν χιλιάδες αστυνομικοί, αφού ο Πάπας δεν έρχεται κάθε χρόνο στην Κύπρο. Όλα τα επιχειρησιακά τμήματα της αστυνομίας κάνουν τα τελικά τεστ ετοιμότητας, ενώ η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η ΜΑΤ ετοιμάζουν τα τελικά πλάνα δράσης. Κατά τη φρούρηση του Πάπα θα χρησιμοποιηθούν δρόμους και αν χρειαστεί ακόμη και ακροβολισμένοι αστυνομικοί. Παράλληλα, εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και το κλείσιμο δρόμο. Τραγόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στα σημεία που θα βρεθεί ο Πάπας Φραγκίσκος, αλλά και στους χώρους διαμονισμού. Θα πούμε, Ξένια, ότι αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα είναι σε ισχύ από αύριο μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο μπορούν να τις δουν οι τηλεθεατές μας στην ιστοσελίδα μας. Μάλιστα. Και να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μας επισκέπτεται προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς και το 2010 είχαμε την επίσκεψη από τον Πάπα Βενέδικτο. Ακριβώς. Και πάμε και στο επόμενο μας θέμα. Τι γίνεται τελικά με τους γάμους και τα βαφτίσια? Θα πηγαίνουν οι ανεμβολιαστοί? Πολλά είναι, Ξένια, τα ερωτήματα των πολιτών όσον αφορά τα νέα μέτρα. Με ένα από αυτά αφορά το τι τελικά γίνεται με την διεξαγωγή γάμων και βαπτίσεων και κατά πόσο οι απαγορεύσεις για ανεμβολίας τους επηρεάζουν τη διεξαγωγή τους. Θα πούμε ότι η υψηλόβαθμη πηγή από το Υπουργείο Υγείας ξεκαθάρισε στην Offside πως από τα νέα μέτρα δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή των γάμων και των βαπτίσεων. Συγκεκριμένα σε γάμους και βαπτίσεις θα μπορούν να μεταβαίνουν και ανεμβολιαστά άτομα, νομίζω ότι θα προσκομίζουν αρνητικό PCR rapid test, κάτι το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Να πούμε ότι τα μέτρα για τους ανεμβολίας τους τίθενται σε ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το Υπουργείο Υγείας με βάση τις αποφάσεις του περασμένου Υπουργικού Συμβουλίου. Βάσει των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ένας γάμος ή μια βάπτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο στην παρουσία 300 ατόμων με απαραίτητη προσκόμιση safe pass. Ταυτόχρονα, ωστόσο, σε εσωτερικό χώρο που πραγματοποιείται γάμος ή βάπτιση μπορεί να παρευρεθούν μέχρι 500 άτομα, νομίζω ότι είναι όλοι πλήρως εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται με τις δύο γυναίκες ρωσικής καταγωγής που έχουν δηλωθεί ότι έχουν εξαφανιστεί και βλέπαμε και τις ενέργειες της αστυνομίας και τις προηγούμενες ημέρες? Αν και η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή εδώ και από την ημέρα που έχει προκύψει όλο αυτό το ζήτημα, να πούμε ότι δεν προέκυψε οτιδήποτε από τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της εξωτικής κατοικίας στην επαρχία Λεμεσού.
η οποία πιστεύει ότι επισκέφθηκαν οι δύο ελληνικούσες 33 και 43 ετών, με το ενδεχόμενο της εκκλεμαντικής ενέργειας να παραμένει ανοιχτό. Οι αστυνομικοί ανακριτές καταζητούν 23χρονων, η σύλληψη του οποίου ίσως δώσει κάποια στοιχεία για την τύχη των δύο γυναικών. Θα πούμε ότι σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Χρήστου Ανδρέου ανέφερε ότι μετά από δύο έρευνες εντός και βρεμετρικά της εξωγής κατοικίας και τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη χρήση κεντρών και ανιχνευτικών σκηνιών, δεν θεωρείται ότι υπάρχει κάτι για να εντοπίσουν στο συγκεκριμένο χώρο. Αν προκύψει οτιδήποτε, διευκρίνησε φυσικά η αστυνομία θα επανέλθει για έρευνες στην περιοχή. Θα πούμε ότι για την υπόθεση τελεί η δημοκράτηση 32χρονος, ο οποίος φέρεται ως ένα από τα τελευταία πρόσωπα που συναντήθηκε με τις δύο ρωσικής καταγωγής γυναίκες, οι οποίες έχουν να δώσουν σημεία ζωής από τις 17 Νοεμβρίου, ενώ καταζητείται, όπως είπαμε και πιο πριν, ένας 23χρονος. Θα πούμε ξένα ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση και θα ενημερώσουμε για τις νεότερες εξελίξεις με ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας. Ξένια, αυτές ήταν οι κύριες ειδήσεις για σήμερα στην Offside. Μάλιστα, Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα συνεχίσουμε με ακόμα λίγη επικαιρότητα από την Offside. Η άμυνα και ασφάλεια στο επίκεντρο της τριμερούς Κυπριακής Δημοκρατίας Ελλάδας-Ιορδανίας. Εμβαθύνονται οι σχέσεις με Ιορδανία. Γεωτρήσεις στη Μεσόγειο εξήγηλε ο Ερντογάν, την οποία αποκάλεσε γαλάζια θάλασσα, λέγοντας ότι αυτό ενοχλεί κάποιους. Θερμός ο φετινός χειμώνας στην Κύπρο, η εκτίμηση του Διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου. Ανησυχία για τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στα δημοτικά. Χθες Τρίτη εντοπίστηκαν 30 περιστατικά στα δημοτικά σχολεία. Στάση εργασίας σε Υπουργείο Εξωτερικών και Διπλωματικές Αποστολές. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι. Υπουργείο Άμυνας εξετάζει σύστημα αεράμυνας και αγορά ελικοπτέρων. Εξετάζει αγορά αντιαρματικού συστήματος. Δύο άξονες ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς, ανακοίνωσε ο Υπουργός. Και σε Διεθνή, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, 4 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη μετάλλαξη Όμικρον. Έχουμε και νέο ρεπορτάζ από το παρασκήνιο Εφέτη. Νίκαρος τους έβαλε απέναντι, αναφερόντας στον Νίκολα Παπαδόπουλο και στον Στέφανο. Point με Καρογιάν. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στο σημερινό μας καλεσμένο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάρη Ρωτοκρήτου. Είναι σκηνοθέτης της θεατρικής παράστασης Red Morning Sky. Είναι έργο του βραβευμένου Αυστραλού συγγραφέα Tom Holloway και ανεβαίνει στο Ζήνα Πάλα στη Λευκοσία. Καλή σας μέρα, κύριε Ρωτοκρήτου. Καλημέρα, καλημέρα. Τα είπα σωστά? Ναι, Red Sky Morning. Λοιπόν, πείτε μας τώρα, για να γνωρίσουμε περισσότερο το Red Morning Sky, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο και τι το κάνει να ξεχωρίζει. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα έργο το οποίο είχατε βάλει στο μάτι από το παρελθόν. Ναι, ναι. Ήταν ένα έργο το οποίο είχα ακούσει στο Λονδίνο σε ένα αναλόγιο, ένα ιδιωτικό αναλόγιο με κάποιους παραγωγούς που ήταν ένας φίλος παραγωγός στο Λονδίνο. Και το είχα ακούσει το 2010. Ήταν ένα εκπληκτικό κείμενο. Ήταν στο Σουτάρι, από το 10. Ήρθε η στιγμή να γίνει τώρα. Δηλαδή, ήταν καιρός που το ήθελα να το κάνω το έργο. Και το έργο είναι ωραία γραμμένο, ένα καινοτόμο έργο με την έννοια της τρόπου γραφής. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε τις σκέψεις των χαρακτήρων. Δηλαδή, έχουμε τις εσωτερικές σκέψεις των χαρακτήρων, ενώ τους βλέπουμε πολλές φορές να κάνουμε πράγματα αντίθετα από τα οποία σκέφτονται. Άρα η δομή ήταν ωραία του έργου. Και χειρίσαμε την πράγμα την ομάδα της Τεχνάτης. Μάλιστα. Εσωτερική σκέψη είπατε, μάλλον έτσι και επηρεασμένος από τον εγκλεισμό του κορονοϊού που ήρθαμε σε απόλυτη επαφή με τις σκέψεις μας. Σωστό, σωστή η παρατηρήση, γιατί ίσως και από την προσυνείδητα το έργο έχει να κάνει με έναν εγκλεισμό ο οποίος εντάξει, μέσα στο έργο με την περασμένη του 2008, αλλά οι χαρακτήρες είναι εγκλειστοί σε ένα σπίτι, σε μια πόλη. Mm-hmm. Κάπως εγκλωβισμένοι οι τρεις χαρακτήρες, το οποίο δυστυχώς είναι κάτι που βιώνουμε, βιώσαμε και βιώνουμε και κατά πάση πιθανότητα θα συνεχίσουμε να βιώνουμε. Με την πανδημία, άρα ναι, έχει να κάνει, δεν είναι τίποτα. Χωρίς να είναι η εκκίνηση που να είναι, αλλά είναι ίσως η επιλογή του έργου να είναι λόγω του κορονοϊού, χωρίς να είναι συνειδητή η επιλογή.
Ακριβώς. Να σας ρωτήσω και ποια είναι η πλοκή του έργου, γιατί λέτε για έναν εγκλεισμό κάποιων προσώπων. Πώς εξελίσσεται, αν μπορούμε να πούμε κάποια στοιχεία. Κοίτα, ουσιαστικά πρόκειται για μια οικογένεια, τον άντρα, τη γυναίκα και την κόρη, την έφηβη κόρη του, η οποία μένει σε μια πόλη που δεν προκύπτει. Ούτε τα ονόματα του προκύπτουν. Δεν έχουν χαρακτηριστεί, δεν είναι ονόματα του χαρακτηριστεί. Είναι άντρα, γυναίκα, κόρη. Άρα, κάπως ξέρει, universal, παγκόσμιο το θέμα. Δεν είναι τοπικό, ένα έργο που μπορεί να κάνει κάτι τοπικό. Μπορεί να έχει παντού. Και η οικογένεια δεν μιλά. Δεν το χαρακτηρίζουν, δεν μιλά, δεν ανταλλάσσουν πράγματα που αισθάνονται, πράγματα που τους ταλαιπωρούν, τους βασανίζουν. Άρα, ουσιαστικά βλέπουμε, αλλά μέσα τους πάρα πολλά μου είναι. Δηλαδή, άμα ακούς τις σκέψεις τους, και τις ακούμε την παράσταση, γίνεται ένας χαμός, αλλά έξω υπάρχει μια σιωπή. Και αυτή η σιωπή σιγά σιγά μεγαλώνει. Τα πράγματα που θέλουν να εκφράσουν γίνονται πιο έντονα. Φτάνουμε στο τέλος του έργου, όπου τα πράγματα φτάνουν σε ένα σημείο καταστροφικό, θα έλεγα. Και δεν το σημείο, δηλαδή, όσο δεν μιλάς, κάτι μεγαλώνει μια ανάγκη που έχει να μεγαλώνει. Στο τέλος, όταν εκφραστεί, ίσως να εκφράζεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι καταστροφικός και για σένα και για τους άλλους γύρω. Άρα, έχει ένα έργο να κάνει με το πώς δεν επικοινωνούμε ή δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ποτέ. Δεν είναι εύκολο. Πράγματα πραγματικά τα οποία νιώθουμε ή έχουμε ανάγκη να πούμε. Λόγω διαφόρων, λόγω της εξωτερικής πίεσης, λόγω της πίεσης της οικογένειας, λόγω της πίεσης της εικόνας, υπάρχουν διάφορες πίεσεις που μας κάνουν να μην μιλούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε άρα το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε το έργο αυτό, το Red Morning Sky, είναι έτσι, τη σημασία της επικοινωνίας και ότι οι σκέψεις θα έπρεπε να γίνονται λόγια για να μην προκύψουν καταστροφικές συνέπειες όπως εσείς αναφέρατε πριν. Ναι, ίσως. Είναι τουλάχιστον να ο κόσμος να εμείς δηλαδή, να ζητούμε πράγματα, να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε κάτι, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Επίσης υπάρχει ένα κορίτσι με την οικογένεια. Δεν θέλω να διαμηνύματα στις παραστάσεις, γιατί παίζει το παραστάσεις, δεν είναι λάθος να δώσει επίτηδες ένα μήνυμα. Γιατί ο καθένας μπορεί να λάβει το δικό μου μήνυμα, βάσει των εμπειριών του τον τρόπο που θεωρεί τον κόσμο. Όμως, οφείλω να πω ότι μέσα στην παράσταση υπάρχει ένα κορίτσι, μια έφηβη, 15 χρονών, το οποίο παίζει μια Αντωνία Χαραλάμπου, στην ελληνική τραγούδι, για κάποιου χαρακτήρα που παίζει από δύο ηθοποιούς. Το οποίο, αν το δει στην παράσταση, δεν έχει καμία ευθύνη για τα πράγματα που διαδέχει, καμία ευθύνη το η έφηβη κόρη για το πού ζει και πώς. Τις συνθήκες της οικογένειας, τις συνθήκες του ζευγαριού. Άρα, κατ' εμέ αφαίρει σε εισαγωγικά και μήνυμα, αλλά είναι ένας άξονας της παράθεσης ότι το κορίτσι είναι το δημιούργημα τούτης της οικογένειας και κατ' επέκταση τούτης της πόλης και κατ' επέκταση του συστήματος, το οποίο κορίτσι όμως δεν είχε ευθύνη. Καταρχάς έναν ήλικο και δεν είχε ευθύνη για το πιο μεγάλο. Άρα, μέσα στην παράσταση, πολλές φορές κάποιες στιγμές εστιάζονταν και ειδικά στο τέλος. Και θέτουμε το ερώτημα της ευθύνης. Ναι, δηλαδή, αν δεν έχω ευθύνη, σημαίνει, για να κρίνω τον, αλλά σημαίνει ότι κατ' επέκταση δεν είμαι υπεύθυνη για οτιδήποτε κάνω. Ναι. Αν υπάρχει λίγο με το κορίτσι, είναι την κόρη και εστιάζουμε τον για μένα, γιατί εστιάζουμε στη νέα γενιά. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους και φροντίζουμε τους ανθρώπους τους πιο μικρούς, ενδεχομένως. Ναι, και να μην πείσουμε όταν γίνονται κάποια ακραία πράγματα, γιατί πρέπει να δούμε πέρα από το πράγμα που ζουν, πράγμα την οικογένεια του, πράγμα την πόλη του, το σύστημα του, το σχολείο του. Καταλαβαίνετε. Άρα με την έννοια του μηνύματος αυτές, το οποίο είναι μέχρι εσύ, και αν εστιάζουν, ειδικά στο έργο. Μάλιστα. Πιο επίκαιρο από ποτέ, έτσι μας φαίνεται και μας συντρικάρετε με όλα αυτά τα σημεία που επισημαίνετε. Mm-hmm. Θα ήθελα τώρα να μας πείτε έτσι και τους συντελεστές της παράστασης, μιας και αναφερθήκατε σε δύο ονόματα. Με ποιους συνεργάζεστε? Ναι, καταρχάς να πω ότι η παράσταση γίνεται στο Ζήνα Παράδειγμα πάλι είναι ένα ιδιαίτερο χώρο. Γιατί είναι που έτσι, ένα πόδι από το Ζήνα Παράδειγμα, αλλά το Ζήνα Παράδειγμα ότι είναι ιδιαίτερο χώρο γιατί η παράσταση συνδυάζει μέσα την τηλεόραση με κινηματογράφο και τη μουσική. Ουσιαστικά έτσι ένα θέση και σε ένα σινεμά η παράσταση, το οποίο κάπως είναι οργανικό χώρο τη παράσταση. Και είναι ένα παλιό σινεμά το οποίο είναι το ίδιο αναμνήσει διαφόρων ανθρώπων λευκοσία και τεχνομένου για το σύνδεσμο του Ζήνα Φάλασσα. Το Ζήνα Φάλασσα είναι ένα μέρος της παράστασης στο σύνδεμα του Ζήνα.
Τώρα οι συντελεστές, όπως σωστά είπε, η προπηγή να ξεκινήσει το ποιού είναι ο Θανάσης ο Γεωργίου και ο Πότσο Νικολάου, ο οποίος είναι κινητολόγος, χορογράφος, αλλά παίζει επίσης το έργο. Είναι η Αντωνία Χαραλάμπο που βλέπουν τώρα, η Νίκη Δραγούνη, η Παναγιώτα Παπαγεωργίου και η Κέστρελ Λί, η οποία είναι μια Αμερικανή δραστηριός για την Κύπρο, που δεν έχουν κάτι άλλο να έρθουν παράσταση. Από εκεί και πέρα, η μετάφραση είναι της Μαρίας της Κυριάκου. Τα σκηνικά είναι της Έλενας της Κοταβδίνη, θα τους πούμε της Λίγιας Μαντρίδου, η φωτισμή του Βασίλη του Πεπινάρη, ο σχεδιασμός του ήχου Γιάννη Χριστοφίδη και η μουσική και η μουσική διδασκαλία της Ελένης Ηρακλέως. Η παραγωγός μας είναι η Ελένη Νικολά, και υπάρχει και μια πλειάδα άλλων τεχνικών πίσω που δίνουν παράσταση. Γιατί τα πούμε να έχει κάποιο το καλύτερο την παράσταση, γιατί είναι αρκετά τεχνική και τεχνικά η παράσταση. Εκτός από τα κριτικά. Μάλιστα. Όπως μας έχετε συνηθίσει, θα έλεγα. Λοιπόν, να πούμε και τώρα πότε η επίσημη σας πρεμιέρα, 5 Δεκεμβρίου. Ναι, 5 Δεκεμβρίου είναι η επίσημη πρεμιέρα στις 6 στο Ζήνα Χάρης Λευκοσία. Στις 6 το απόγευμα. Ναι, την Κυριακή, στις Κυριακές είναι στις 6 το απόγευμα η παραστάση μας. Παίζουμε σήμερα και το Σάββατο την Κυριακή και μετά παίζουμε 5 την Κυριακή μέχρι 23 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Στο Ζήνα Χάρης. Και τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια είναι τη sold out ticket. Μπορούμε να πούμε στο sold out ticket στο παράσταση Red Sky Morning. Για πληροφορίες μπορούν να μπαίνουν στο site της ομάδας ή στο Facebook της ομάδας που είναι στο Fresh Target Theater, στο Facebook ή στο Instagram για πληροφορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ροτοκρήτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι break a leg, όπως λένε, τα ξέρετε καλύτερα, και στο επανειδήν. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την προβολή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Offside On Air έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να παρακολουθείτε περισσότερη επικαιρότητα από το site thisoffside.com.cy. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι στην Digital TV για την εκπομπή Business Hour by Brief στις 11:05.